Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροάτες. Μετέφερα νωρίτερα μια συνομιλία που είχαμε τον πρόεδρο της Ομονίας, τον κύριο Σεραφείμ, ο οποίος μέσω σπλήν σαφώς τάχθηκε υπέρ της αύξησης των ομάδων. Για διάφορους λόγους οικονομικούς πέσε στη συζήτηση και το θέμα των προσφυγικών σωματιών, τα οποία σωματεία λογικό είναι να έχουν διασκορπισμένα σε όλη την Κύπρο τους οπαδούς τους, οπότε αυτόματα αυξάνεται και το κόστος στο να ταξιδέψουν και να πάνε να δουν την ομάδα τους. Και στη συζήτηση με τον κύριο Παρασκευά αναφέρθηκε ότι και η ανόρθωση δείχνει μια κατανόηση και δεν είναι τουλάχιστον ενάντια στην αύξηση των σωματείων σε 14. Δεν ξέρω αν όντως ισχύει αυτό. Κατανόηση είναι ένα πράγμα, το ότι υπάρχει κατανόηση και σαφώς υπάρχει, γιατί η ανόρθωση είναι προσφυγικός ομαδιό, όπως γνωρίζετε, και έχουμε οπαδούς οι οποίοι κάθε Σαββατοκύριακο αναγκάζουν να ταξιδεύουν από όλες τις πόλεις της Κύπρου να έρθουν στην Λάρνακα για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους ή να ταξιδέψουν στο εκτός έδρας παιχνίδι. Και όπως αντιλαμβάνεται, εντάξει, είτε 12 είτε 14 είτε 24 είναι οι ομάδες, αυτό δεν διαφοροποιεί καθόλου αυτό το γεγονός. Επίσης, αυτό που έχουμε πει αρκετές φορές και στις συσκέψεις τοποθετηθήκαμε με τον ίδιο τρόπο, ήταν ότι το πρωτάθλημα με 12 ομάδες είναι πιο ανταγωνιστικό. Αυτό νομίζω φαίνεται και στην πράξη τη φετινή χρονιά και θα πρέπει να αποδειχτεί με κάποιο τρόπο, γιατί το να γίνουν 14 ομάδες θα διαφοροποιήσει προς το καλύτερο με ποιο τρόπο τα έσοδα των ομάδων. Αυτό δεν έχει, νομίζω, από οποιονδήποτε μέχρι στιγμής καταφέρει. Έχει καταφέρει οποιοδήποτε να τα αποδείξει μέχρι στιγμή. Ρώτησα και πριν από λίγο τον κύριο Παρασκευά, επειδή και στη χθεσινή συνάντηση αλλά και σε προηγούμενες, ένας από τους προβληματισμούς των μικρών σωματιών, και αναφέραμε και συγκεκριμένους αριθμούς, ότι ένα παιχνίδι έχει λειτουργικά έξοδα κοντά στις 10.000 ευρώ, 9.700 όπως μας ανέφερε ο κύριος Παρασκευάς, ενώ τα έσοδα είναι σχεδόν μηδαμινά. Είδαμε παιχνίδια του δεύτερου γκρουπ να γίνονται και με 5 και με 10 και με 20 φιλάθλους. Άρα μιλάμε για ουσιαστικά 50.000 ευρώ έξοδα λειτουργικά για τα 5 εντός έδρας παιχνίδια, συν οι μισθοδοσίες που αναλόγως από τον πάγκο του σωματείου μπορεί να φτάσουν μέχρι και 200 ή και 300 για αυτό το τρίμηνο. Και ρώτησα ξεκάθαρα, δηλαδή, πώς θα μειωθεί αυτός ο αριθμός, και επί της ουσίας δεν πήρα απάντηση. Ουσιαστικά, ανεξάρτητα θα είναι 12, 14, 24, όπως λες και εσύ, οι ομάδες, πρέπει να αλλάξει κάτι ως προς τα έσοδα των ομάδων, είτε από την ΚΟΠ είτε από τα μεγαλύτερα σωματεία. Μας είπε και ο κύριος Παρασκευάς ότι αυτό το 1,5 ευρώ που παίρνει από κάθε εισιτήριο ουσιαστικά είναι ψίχουλα στο τέλος της ημέρας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εμείς περιμένουμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, εισηγήσεις, τις οποίες δεν ακούσαμε μέχρι στιγμής. Ακριβώς. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος τρόπος με την αύξηση των ομάδων να αυξηθούν τα έσοδα. Αντίθετα, η ανόρθωση έχει στείλει και γραπτός της προτάσεις της και προς τα υπόλοιπα σωματεία, κάνοντας κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις για το τι μπορεί να γίνει ώστε το ποδόσφαιρο να αυξήσει την εμπορικότητά του ή αν προτιμάται να εκμεταλλευτεί την εμπορικότητά του. Ακόμα και αυτό το μέτρο, το ημίμετρο του 1,5 ευρώ από κάθε εισιτήριο, κανονικό εισιτήριο της πρώτης φάσης να πηγαίνει στα σωματεία της δεύτερης, ούτε σωστό είναι. Αλλά ούτε και αποδίδει κάτι. Δεν προσφέρει ουσιαστικές βοήθειες. Πέρσι, για παράδειγμα, το συνολικό ποσό μαζεύτηκε ήταν 40.000 ευρώ. Το μοιράστηκαν 6 ομάδες, άρα μιλάμε για σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τα έξοδα. Από ένα ψήφισμα σε κάθε ένα από αυτά τα 6 σωματεία. Η μόνη ουσιαστική διαφορά ως προς τη μείωση των εξόδων που βλέπω είναι η μείωση σημαντική, αν θέλεις, των προϋπολογισμών των ομάδων, ειδικά των μικρομεσαίων. Κάτι όμως που αυτόματα επιφέρει και μείωση του ανταγωνισμού, της ποιότητας του πρωταθλήματος, άνοιγμα και πάλι της ψαλίδας μικρών και μεγάλων. Είτε που θα οδηγηθούμε στο να μειωθούν οι προϋπολογισμοί και των μικρών και των μεγάλων σωματείων, με αποτέλεσμα να πέσει το επίπεδο και άλλο του κυπριακού ποδοσφαίρου, να μην είμαστε ανταγωνιστικοί στα ευρωπαϊκά κύπελλα και πρωταθλήματα και να φτάσουμε εκεί που ήμασταν πριν μια δεκαετία, δηλαδή στην ευρωπαϊκή αφάνεια και στην αρχιμότητα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το ενδεχόμενο να κρατήσουν τα μεγάλα σωματεία τους.